Γεια σας φίλες και φίλοι του Eternity, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Let's Play, ένα Let's Play το οποίο περίμενα με πολύ μεγάλη αγωνία για να κάνω και μάλλον θα είναι λίγο πιο σοβαρό από τα προηγούμενα, θα δούμε πώς θα πάει γιατί το παιχνίδι είναι αρκετά σοβαρό. Σήμερα λοιπόν στο Let's Play, εδώ πέρα στο Eternity.gr και στο κανάλι μας στο YouTube θα ασχοληθούμε με το Remastered The Last of Us για το PlayStation 4. Το βλέπετε ήδη πίσω μου, είναι εγκατεστημένο το παιχνίδι, θέλει 40 γίγα στο σκληρό δίσκο για να μπορέσει κανείς να το παίξει και το έχω φορτώσει και θα πάμε εμείς αμέσως τώρα να παίξουμε Last of Us. Έχω παίξει κάνα 2 ώρο χθες, έτσι για να το προχωρήσω λιγάκι. Έχουμε ήδη πάρει και τον Joel και την Ellie και τους δύο χαρακτήρες, δηλαδή τους έχω στη διάθεσή μου αυτή τη στιγμή. Και θα πάμε να δούμε λιγάκι, κυρίως να δούμε και τα γραφικά, γιατί πολλοί που το έχετε παίξει το παιχνίδι, να δούμε λίγο τα γραφικά, το gameplay. Αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε, το βίντεο καταγράφεται σε Full HD 30fps, θα ανέβει και έχει ανέβει έτσι το YouTube αυτή τη στιγμή που το βλέπετε. Ακόμα το YouTube δεν υποστηρίζει για όλο τον κόσμο 60fps, παίζει το παιχνίδι στα 60fps, υπάρχει επιλογή, άμα δείτε και εδώ πέρα, μέσα στο μενού που έχει εδώ πέρα στην προβολή, υπάρχει δυνατότητα για κλείδωμα στα 30 δευτερόλεπτα το καρέ, έτσι. Και υπάρχουν φυσικά και ελληνικοί υπότιτλοι, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Εντάξει, οι διάλογοι δεν υπάρχουν στα ελληνικά μεταφρασμένοι, αγγλικά καλύτερα. Υπότιτλοι και κείμενο όμως μπορούν να είναι στα ελληνικά. Με αυτή τη γραμματοσειρά που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο μενού που έχω δίπλα μου, υπάρχει φυσικά και το Left Behind DLC, το οποίο όπως λέει συνίσταται μόνο για παίκτες που έχουν ολοκληρώσει τη βασική ιστορία. Καλό είναι λοιπόν όσοι το παίξουν να το παίξουν μόλις τελειώσει το κανονικό παιχνίδι. Και μην χάνουμε χρόνο, πάμε να κάνουμε συνέχεια. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα και τα κεφάλαια. Σπιτικό, ζώνη καραντίνας και περίχωρα. Είναι τα τρία κεφάλαια που έχω αυτή τη στιγμή διαθέσιμα, περίχωρα με αυτή τη στιγμή. Και πάμε να κάνουμε τη συνέχεια για να συνεχίσουμε από εκεί πέρα που είχα μείνει χθες όταν έβαζα το παιχνίδι. Θα μικραίνω και λιγάκι έτσι για να βλέπουμε και το παιχνίδι. Έχει πολύ όμορφα γραφικά το Last of Us και βασικά είναι, ρε παιδί μου, από τα πρώτα λεπτά σε τραβάει μέσα του στον κόσμο του, στην ιστορία που έχει δημιουργήσει, στους χαρακτήρες που έχει δημιουργήσει. Θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε spoilers. Λοιπόν, είμαστε σε ένα σημείο που προσπαθούμε να φύγουμε από την πόλη για να τραπετεύσει η Έλλη μαζί μας. Να πάμε από εδώ λιγάκι, μας κυνηγάνε οι στρατιώτες. Έχει πολύ ωραίες σκιές το παιχνίδι, εντάξει, η ανάλυση κάνει φοβερή διαφορά σε σχέση με την έκδοση του PlayStation 3. Το frame rate είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί είναι καρφωμένο. Είναι καρφωμένο σε ψηλά νούμερα, τώρα δεν ξέρω αν κρατάει 60fps, γιατί σε κάποια σημεία του παιχνιδιού μου φάνηκε ότι δεν είναι πλήρως, δεν κρατάει πλήρως τα 60fps. Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το επιβεβαιώσουμε, αλλά τέλος πάντων δεν είναι κάποια σημεία, δηλαδή ότι όταν προσπαθείς να γυρίσεις το κεφάλι σου γύρω γύρω δεν φαίνεται να είναι αυτό που ακριβώς περιμέναμε, αλλά μπορεί και να είναι τυχαίο αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει, λέξει γενικά πολύ fluent το gameplay. Να ακολουθούν εδώ πέρα οι άλλοι δύο χαρακτήρες, εγώ ελέγχω τον Joel. Θα πάω από πάνω. Προσπαθώ να αποφύγω τους στρατιώτες για να φύγω. Εκεί βλέπεις πόσο ωραία είναι η βροχή. I hear them up ahead. Βλέπετε τους υπότιτλους. Να τη, εκεί πέρα είναι. Hold up. Shit, stay there. Go, go. Με το φακό.
Fuck him! Let the clickers get him! Oh, the clickers. Εντάξει, ο κόσμος είναι καλοσχεδιασμένος. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι χρόνοι φορτώματος που έχω παρατηρήσει, οι οποίοι δεν είναι καθόλου μικροί. Όχι, τρόμαξα ρε φίλε. Γαμώτι μου, τώρα θα γίνει να στήσουμε να είμαστε σοβαροί. Θα γίνει τρόμαξα με δικό μένα. Αμάν, δεν προσέχεις καθόλου. Ωραία. Okay, πάμε από εδώ πέρα. Περιορισμένα φιλομαχικά. Αγχωτικό κόσμος, καταπληκτική μουσική. Εντάξει, δεν έχει διαφορά η μουσική, παιδί μου, από γενικότερα το παιχνίδι είναι μεταφορά. Αλλά όλη αυτή η οπτικοακουστική εμπειρία που δίνει στην έμπνευση του PlayStation 4 είναι εξαιρετική. Και το γεγονός ότι δεν έχει να σκέφτεσαι το frame rate, δεν θα να σκέφτεσαι αν θα παίζει καλά, αν θα κολλάει στις μάχες, κάνει το παιχνίδι ακόμα καλύτερο. Δηλαδή πιο ολοκληρωμένη σαν εμπειρία προσφέρει το παιχνίδι. Ωραία, βγήκαμε έξω. Οκ. Πάμε τείχο πάλι. Και άλλη περίπολος, αμάν φίλε. Πολύ stealth έχει μέσα. Τώρα θα αρχίσουν να πυροβολάω, μάλλον θα με καθαρίσουν, γιατί είναι πάρα πολύ. Το τάγκ εδώ δεν δουλεύει για να μπω μέσα και να κάνω μια μπουμ, να συνάξω. Ωραία, πάμε σιγά σιγά γύρω. Τείχο, είπαμε μη σε πετύχω. Είναι πάρα πολύ. Πάρ' το τούπλο, γιατί μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Αμάν, τώρα θα ξεκινήσουμε μάχη, την πατήσαμε. Οπότε πάμε στις μάχες, δεν πειράζει. Όχι, με έπιασε! Όπω ρε φίλε! Να ξέρω να πεθαίνω πολύ γρήγορα εδώ. Σώμα μάχη, σώμα με σώμα! Με πάρα πολλούς αστυνομικούς που δεν προλάβουν να πυροβολήσουν, γιατί άμα πυροβολήσουν, την πατήσαμε. Τίποτα για αυτό να είναι. Βοηθήστε με ρε! Ρε τι κάνετε οι υπόλοιποι! Τίποτα για αυτό να είναι. Εντάξει, πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει, μα δεν είναι δυνατή. Οπ! Πιάστονα! Σκότωσέ τονα! Ρίχτου ρε! Εντάξει, πάει το stealth κομμάτι που λέγαμε ότι θα έχουμε stealth κομμάτι. Όπως καταλάβατε, δεν έμεινε stealth κομμάτι, τους τσακίσαμε στο ξύλο. Δεν κατάφερα να τους αποσυντονίσω, προλάβανε και με είδανε, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Αμάν, αυτός έχει πολυβόλο εκεί. Να δω πώς θα τον καθαρίσω τώρα αυτόν εδώ πέρα, χωρίς να με πάρει χαμπάρι. Ωπ, στην κεφάλα! Δεύτερη στην κεφάλα, πάει, πέθανε. Ευτυχώς. Είμαι καλός στο σημάδι. Εντάξει, θεωρητικά πρέπει να κάνουμε πιο πολύ προσεκτικές κινήσεις, αλλά εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Αυτό κάναμε. Οπότε το stealth προσέγγιση του συγκεκριμένου σημείου της πίστας απέτυχε. Πήγαμε στο μελί κομμάτι για να δω το πρώτο κεφάλι μου. Εντάξει, καλά είμαι από ενέργεια. Λίγες σφαίρες έχω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Όσο είμαι καλό στο ξύλο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βρίσκονται κάποια αντικείμενα εκεί, από την αρχή του παιχνιδιού. Είναι κανένα δύο ωράκια που έχουμε ξεκινήσει. Και προφανώς θα πάω από κάτω εκεί. Waiting, sticking around to find out. Να δούμε τι είναι εδώ μέσα. It's too damn close, Tess. Ωραία, την πιπτώσαμε από εδώ πέρα. Πάμε κάτω, εντάξει. Tess, you got any idea which way? So different. Έλα, Τες, πες μας που θα πάμε. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. See where this leads. Προφανώς. Ωραία. Ας βάλω και το φακό εδώ. Δεν μ' αρέσει εδώ πέρα. Δεν μ' αρέσουν οι τρύπες
που οδηγάνε σε... Stay close. Περίεργα. Σημεία. Εντάξει, ναι ρε φίλε. Δεν θα πάθεις ποτέ να πουντιάσεις. Έλα ρε Τζοέλ. Τι είσαι από ζάχαρη φτιαγμένος και φοβάσαι τη βροχή. Και αγχώνες που κατάφερες να αποφύγεις τη βροχή. Άσε να μην μπορούμε κανένα αντικείμενο τίποτα εδώ πέρα να τσιμπήσουμε. Ρε παιδιά, αφήστε κάτι ρε παιδιά για εμάς τους φτωχούς. Τους φτωχούς πλην τίμιους πρωταγωνιστές ενός super hit παιχνιδιού για το PlayStation 4. Ωχ. Άντε πάλι, κι άλλοι στρατιώτες. Αμάν ρε φίλοι, κάτι θα αφήσω το πακό. Α, θα φύγουνε. Μένετε στις σκιές. Να μ' ακούτε, εγώ δεν χρειάζεται να κάνω αυτό που λέω, αλλά εσείς να μ' ακούτε, παιδάκια. Εντάξει. Σωστά. Πάμε. Πάμε. Παίρνω το φακό πάλι, δεν μας βλέπει κανείς εδώ. Μάλλον από εκεί πέρα θα πάμε, εδώ μέσα μας έχει τίποτα. Έλα, δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε λιγάκι, να καθίσουμε εδώ, που είναι πολύ όμορφα, πολύ έτσι... Ρομαντικά έτσι οι τρεις μας σαν οικογένεια. Είναι safe? No. They're still around. Look, take a moment to catch your breath. Αυτό, καλά το είπα. Χαλαρώσουμε. Joel, see if there's anything we can use in here. Αυτό κάνω ρε. Αυτό κάνω ρε, αφεντικό. Όσο μου δυσπάει να υπάρχουν οι γυναίκες που δίπλα για να σου λένε τι να κάνεις, εννοείς αποφασίσεις τι θα κάνεις και ξέρουν πολύ καλά τι θα κάνεις, έτσι. Με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Καλά το είπε. Ναι, αφεντικό. Έλα και εδώ μέσα. Εδώ τίποτα, άδεια. Έλα ρε φίλε, όλα είναι άδεια. Άδεια καρδιά. Τι λέω ρε παιδιά. Εντάξει, δεν έχει τίποτα άλλο, τα πήραμε όλα. Πάμε, φύγουμε. Ξεκουραστήκατε, εντάξει κορίτσια, φύγαμε. Σωστός. Πάμε τώρα. Yes, up through here to this part. Από τον αγωγό, ναι. Από την εκεί. Stay very close, Sally. Καλά σου λέει. Ας κλείσω το φως. Οπα, εδώ. Πόπα ρε φίλε, τα βρώμικα νερά και τα βάζει το χέρι από πάνω. Βάζει το χέρι από πάνω, γιατί φοβάται τη βροχή ο Τζόελ τελικά. Τόσα ζόμπι έχει εκεί έξω που φυτρώνει το κεφάλι, ας πούμε. Και αυτός φοβάται το νερό και τη βροχή. Βέβαια, αυτό το νερό που έχει από πάνω μάλλον είναι λίγο μπίχλα. Το βλέπω, είναι λίγο καφέ εκεί πάνω. Πάω, θέλω τρελό μπάνιο μετά. Άντε, πάμε εδώ. Να βγούμε εκεί έξω, λοιπόν. Κοίτα πόσο ωραία γραφικά έχουν τα σινεμάτικς από κοντά, Οι χαρακτήρες, ξέρετε, και πανέμορφοι. Πουστάρω. Right there, go. Look. What was the plan? Τώρα θα δείτε και λίγο από το... Let's say that we deliver you to the Fireflies. Από την ιστορία, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, ίσως θα το κόψω στο μοντάζ, θα δούμε. Marlene, she said that... Κοίτα όμως πόσο όμορφα είναι τα γραφικά, έτσι. Πραγματικά. Φοβερό depth of field εδώ πέρα, φοβερή σκηνοθεσία, φοβερά γένεια έχει εδώ πέρα ο Τζόελ. Προσπαθώ να δουλειάσω, αλλά μόνο μουστάκι έχω αφήσει εδώ. Whatever happened to me is the key to finding a vaccine. Oh, Jesus. It's what she said. Oh, I'm sure she did. Hey, fuck you, man. I didn't ask for this. Βρίζεις, μην βρίζεις, είσαι κοριτσάκι. Τες, what the hell are we doing here? What if it's true? I can't... What if, Joel? I mean, we've come this far. Let's just finish it. Do I need to remind you what is out there? I get it. Αυτό που κρέμεται εδώ πέρα στο βυζί το δεξί είναι ο φακός, δεν τα πας καλά με κοπέλες, κύριε μου. Δεν τα πας καλά. Θα ακούσει συμβουλές από τους άλλους. Πάμε να ξεφύγουμε τώρα. This way. We cut through downtown, we can hit the Capitol building by sunrise. Ωραία. Θα φτάσουμε στην μέρη την Ανατολή του Ηλίου. Έτσι, μπράβο. Καλά καλές και το ελπίζεις εσύ. Καλά να το λες. Κοίτα όμως, άκου μουσικάρα. Θα σταματήσω να μιλάω για να ακούσω μουσικάρα. Θα πάω από εδώ εγώ. Πειράζει.
Είναι εδώ, πληθείς λίγο. Έλα εδώ από αυτό το πράσινο μπλε νερό. Τους πω στα νεύρα, δεν θα γυρίσει καν να βρίσκει. Αυτή, ρε φίλε. Ρε φίλε. Ένα κοριτσάκι, τρέχα. Δεν είμαι εδώ πέρα να σε κουβαλάω. Τρέχα, κοριτσάκι. Εσύ τι κάνεις, ρε, ξενάγηση. Είναι πολύ ψηλά. Ναι, κοριτσάκι, είναι πολύ ψηλά, αλλά είναι και λίγο στραβά που μπορείς να δεις. Έχει πέσει ένα χωρί πάνω στο άλλο, έτσι. Είναι τώρα αυτό που κάνουμε είναι λιγάκι tour. Κάνουμε στο κορίτσι ένα tour. Τι σε εξηγούμε, ταξιοθέατα, δεξιά-αριστερά. Εδώ πέρα βλέπετε μια κατεστραμμένη πόλη. Εδώ πέρα βλέπετε τα αυτοκίνητα που τα κάνανε ταξίδι, διαλυθήκανε, καήκανε, πιάνανε μέσα, πεθάνανε. Εδώ αριστερά βλέπει ένα φορτηγό που έχει διαλυθεί επίσης. Και εδώ πάνω βλέπετε ένα δρόμο ο οποίος έχει φτιαχτεί από πεσμένο δρόμο. Και εδώ στο βάθος βλέπετε επίσης το υπόλοιπο της κατεστραμμένης πόλης, η οποία κατοικείται από αιμοσταγή ζόμπι, μεταλλαγμένους ανθρώπους που θέλουν να μας φάνε, να μας σκοτώσουν. Και φυσικά εδώ πέρα μπορεί να κάνει κανείς bungee jumping άμα θέλει. Γιατί είναι πολύ ψηλά και εκεί πέρα το Καπιτόλιο. Ναι, ναι, προφανώς πρέπει να περάσουμε από αυτό το χαμό. Μπορεί να πηδήξει κάποιος. Ναι, ρε, παλιά εδώ πέρα είχε Ζάρα, είχε H&M, είχε Γρηγόρη, Βενέτη, Everest, τα πάντα όλα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά και για να φας κάτι, συμπάτησες. Ναι, εγώ τώρα που θέλω να πηδήξω, όχι πηδήξω, ενώ καλά θα πάω από εδώ, δεν θα πηδήξω. Θα πηδήξω από εδώ λοιπόν, για να βρω μια άλλη διαδρομή, μήπως καταφέρω να κατέβω με κάποιο τρόπο λίγο πιο εύκολα κάτω. Εδώ δεν έχει τίποτα. Σαφώς. Πάμε από εδώ λοιπόν. Έλα, Τζοέλ. Δείξε μας τι μπορείς να κάνεις. Α, θα πάμε από εδώ βρήκα. Από εδώ. Καλά σας είπα, παιδιά. Να μ' ακούτε εμένα, ναι. Είμαι καλός μιλάτης. Είχα κάνει πρόσκοπο όταν ήμουν μικρός. Βάλε το παντζόν, ναι. Να κάνει πρόσκοπο. Είχα μάθει να μαθαίνω και κόμπους. Και μετά έκανα και μαθήματα ιστιοπλοίας και μάθανα κόμπους και ιστιοπλοίας. Για μένα μιλάω για τον Τζόελ, δεν ξέρω τι κάνω. Αμάν! Αμάν! Οχ! Κάτι... It's been ripped apart. Τον έχει φάει. Body's pretty fresh. Όπω, φίλε. Yeah, might be. Let's not stick around. Ναι, ας μην μείνουμε εδώ, συμφωνώ. Θα αρχίσει να βρωμάει. Θα μας φάνει μύγες. Αυτό εδώ πέρα το τερατάκι που τον έφαγε. Από εκεί μάλλον δεν μπορώ να πάω, προφανώς. Θα πάω από εδώ μέσα. Είναι προφανής η... ο δρόμος, δηλαδή η Naughty Dog μου έχει φτιάξει τον κατάλληλο δρόμο για να τον ακολουθήσω. Γρήγορο πιστόλι, έτσι πρέπει. Βρες κάτι καλό. Βρήκα κάτι συνδετήρες. Πολύ χρήσιμη. Σε μια κατεσταμένη πόλη. Δεν ήταν συνδετήρες, κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι ήταν, δεν έχει σημασία. Εδώ πέρα τα αυτά. Και βρήκα και ένα χαρτί. Ας διαβάσω και το χαρτί. Μεγέννηση ανάγνωση. Αρχή επιχειρήσεων πεδίου. Φτάσαμε στο πλέγμα 2438α. Αρνητική επικοινωνία στη Ζουπού. Μετακίνηση περιπόλου προς τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης. 9. Αρνητική επικοινωνία. 2218. Αρνητική επικοινωνία. Γαμώτο. 23 και 12. Ο στρατιώτης Atwater αναφέρει οπτική ηχητική επαφή με μολυσμένους με τον Μίκητα Cordyceps. Στο στάδιο 2, κοντά στο κρεμισμένο κτίριο γραφείων. Προχωράμε σε έρευνα. 23 και 40. Πολλαπλές επαφές με μολυσμένους. Στρατιώτες Outwater, Shash, Coolidge σκοτώθηκαν εντός δράσης. Έπεσαν με υπερβολική φόρα στο ιστορικό του κτιρίου. Αναμένεται εκείδαση. Ας πάει αυτό. Ωραία. Φύγαμε. Διαβάσαμε και το. Φίλε μου. Δεν θα περιμένω σε. Βοήθεια, αλλά βοήθεια δεν ήρθε ποτέ. Και από ό,τι φαίνεται. Πω από κλίκερ. Φίλε, κλίκερ είναι αυτός. Jeez. Πω από φίλε, αυτός είναι πως μεταλλαγμένος. Πω. Πω από φίλε. They see using sound. Like that. If you were clicking, you gotta hide. That's how they spy you. Ναι. Από εδώ δεν έχει τίποτα. Έχει έναν όροφο εδώ από πάνω. Αλλά μάλλον δεν θα έχει τίποτα εδώ από πάνω. Ένα πάνω εδώ. Κάτι άκουσα, αλλά... Ας κοιτάξω και λιγάκι εδώ πέρα, μπορείς να το κάνω ένα αντικειμενάκι. Όπως καταλαβαίνετε... Α, κάτι βρήκα.
Ένα ψαλίδι. Ψαλίδι. Έχω βρει βελόνες, ψαλίδια. Και τέτοια πραγματάκια, ό,τι πρέπει για να μπορούμε να ραβόμαστε. Τέλος πάντων. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, το The Last of Us στο PlayStation 4, το Remastered, είναι το ίδιο το παιχνίδι με το The Last of Us στο PlayStation 3, γιατί είναι Remastered. Είναι μια φοβερή ανακάλυψη, όπως καταλαβαίνετε. Συμπληρώματα για τροφές, για τον πάνω το ξύρι είναι αυτό, είναι τούμπανο. Αλλά έχει όμορφα γραφικά, αναβαθμισμένα γραφικά, αρκετά. Ειδικά η ανάλυση από μόνη της προσφέρει πολύ μεγάλη διαφορά στην οπτική εικόνα και το frame rate είναι επίσης εξαιρετικά σταθερό, με δυνατότητα κάποιος να παίζει και στα 30 fps εφόσον δεν του κάνει η 60 fps εμπειρία. Εγώ δεν αντιμετώπισα κάποιο τέτοιο πρόβλημα, το παίζω στα 60 fps και εσείς βλέπετε αυτή τη στιγμή η καλύτερη δυνατή ποιότητα βίντεο που θα μπορούσα να έχουμε σε Let's Play 1080p 30 fps με τρελό bitrate. Το γράφω αυτή τη στιγμή, θα δούμε πώς θα ανέβει στο YouTube, αλλά γενικότερα φαίνεται μια καλή εντύπωση, μια καλή εμπειρία για το πώς είναι το Last of Us στο PlayStation 4. Έλα, βοηθήστε με για να μπω εδώ μέσα και να τελειώσουμε το σημερινό σχετικά σοβαρό Let's Play, γιατί το παιχνίδι είναι πολύ αγχωτικό και δεν είναι για να... Καλά το είπα εγώ! Το φοβήθηκα! Ρίχνει τους φαλιάρες! Ρίχνου! Ρίχνου! Από κοντά, μπράβο! Γιατί δύο σφαίρες, μία δεν έφτανε! Γαμώ το, γυναίκες! Γυναίκες! Δεν σκέφτονται τι ξοδεύουνε! Νομίζω τελειώνουμε το Let's Play στο καλύτερο σημείο του παιχνιδιού. Αν έχετε PlayStation 4 και δεν έχετε παίξει Last of Us, εντάξει, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές, μετά τις διακοπές, κατά τη διάρκεια των διακοπών. Σούπερ. Θα τα βγούμε πάλι σύντομα. Γεια σας.